Πάμε θέλοντας και μη, αλλά το θέλουμε, αυτό είναι το θέμα. Με τον κύριο Μάνο Κουρτάκη, κάτοικος και επιχειρηματίας στο Τυμπάκι, έχουμε γίνει και φίλοι, τηλεοπτικά τουλάχιστον, καθώς ο άνθρωπος πάντα δεκτικός μας εξυπηρετεί και βγαίνει και τα λέμε και μας μεταφέρει το κλίμα της περιοχής. Πάμε στο Τυμπάκι, πάμε στον κύριο Κουρτάκη. Τι κάνετε, πώς είστε? Καλά εσείς, καλό καλοκαίρι, μια και συμφωνεί το ημερολόγιο με τη θερμοκρασία. Ναι. Καταρχήν θέλω να κάνω μια ερώτηση, αν είναι εύκολο. Βέβαια, βέβαια. Το φίλο μου το Στέλιο τον προσέχετε, γιατί τον είδα σε ένα βιντεάκι στο TikTok και σαν να είναι λίγο κομμένος. Μήπως δεν τον προσέχετε? Ξέρεις, Στέλιος και κομμένος λίγο δύσκολο. Οπότε είναι μια χαρά. Οφείλουμε όμως να τον προσέχουμε, γιατί από ό,τι άκουσα η φίλη μας η Βάλια μας έχει σαν μη προορισμό. Για μη προορισμό. Οπότε μάλλον θα τιμωρηθεί. Τώρα θα απαντήσω όμως η Βάλια. Πρέπει να απαντήσω όμως εδώ πέρα, γιατί το Τυμπάκι θεωρείται ο προορισμός δεδομένος το καλοκαίρι. Λόγω του ότι... Δεν μπαίνει στη λίστα. Μάνο, δεν μπαίνει στη λίστα. Μιλάμε και στον ελληνικό, επειδή είναι δεδομένος προορισμός. Είναι δεδομένος λόγω... Έχω από εκεί, ο άντρας μου είναι από εκεί, οπότε θεωρείται δεδομένη η απόδραση το καλοκαίρι. Βάλια μου, θέλω από να μου εκεί. Δώσει λίγο χρόνο να δω αν θα το πιστέψω αυτό. Θέλω να δω. Θα είμαι εκεί και θα έρθω να σε βρω. Λοιπόν, τώρα πρέπει μάλλον να... Θα το σκεφτώ λοιπόν. Τότε θα το συζητήσουμε. Θα πρέπει να πείσεις τώρα τη Βάλια γενικά και να μας μεταφέρεις ένα αισιόδοξο κλίμα που κυριαρχεί. Πώς έχουν ξεκινήσει τα πράγματα στην περιοχή? Κοιτάξτε, καταρχήν εδώ πέρα σε εμάς, στον Κόκκινο Πύργο, σε αυτό το Κόκκινο Πύργο, εμείς είμαστε πιο πολύ περιοχή, να το πω έτσι. Έχουμε βέβαια και λίγο τουρισμό από γύρω-γύρω, αλλά είμαστε πιο πολύ για ντόπιους προορισμός εδώ πέρα. Οπότε, λόγω των εξετάσεων, λόγω το ότι πιο πολλοί ακόμα δεν έχουν μπει στις αδειέσεις αυτά, δεν έχουν κατεβεί από πάνω από Αθήνα που έρχονται, δεν είναι το high season μας. Ακούω βέβαια πάρα πολύ καλά λόγια από περιοχές γύρω που είναι άκρως τουριστικές, όπως είναι τα Μάταλα, ας πούμε. Έχει φανεί κόσμο στην Αγία Γαλήνη. Ακούω και τη Βόρεια Κρήτη πολύ καλά σημάδια. Οπότε θεωρώ λοιπόν ότι αν συνεχίζουν τα πράγματα όσο έχουν, θα είναι μια πάρα πολύ καλή σεζόν για όλους μας. Γιατί όπως και να έχει, και εμάς έρχονται εδώ πέρα ξένοι από γύρω-γύρω. Σωστά. Για να κάνουν το μπάνιο τους, να πιούν το καφέ τους, να φάνε. Αναφορικά τώρα με τις επιχειρήσεις και τις όποιες δυσκολίες που προκύπτουν μέσα από ανατιμήσεις, θα ανταπεξέλθετε? Έχει ανέβει λίγο η τιμή? Ο τιμοκατάλογος έχει ακολουθήσει ανωδική τροχιά? Ο τιμοκατάλογος έχει καταντήσει πλέον ένα χρηματιστηριακό προϊόν. Δηλαδή, κανονικά θα πρέπει να τον αλλάζεις κάθε εβδομάδα. Κανονικά. Θεωρώ ότι έχουμε φτάσει όλοι σε ένα σημείο και άλλο κομμάτι το απορροφούμε εμείς, άλλο το πάμε στον πελάτη, άλλο απορροφούν οι χοντρέμποροι. Δεν γίνεται διαφορετικά. Είναι τρελή η κούρσα. Τρελή η κούρσα των ανατιμήσεων και δεν ξέρω πού θα φτάσει. Η ουσία βέβαια είναι να υπάρχουν προϊόντα, να γίνεται δουλειά πάνω απ' όλα και θεωρώ ότι κάπου θα σταθεροποιηθούν κάποια στιγμή για να μπορούν και οι άνθρωποι να βγαίνουν από τα σπίτια τους, να μπορούν να απολαμβάνουν κάποια πράγματα. Καταγράφονται ελλείψεις. Αν είναι κάποια πράγματα αναγκαστικά. Αυτή τη στιγμή σε προϊόντα? Προς το παρόν όχι. Νομίζω πως όχι. Δεν υπάρχει τέτοιο πρόβλημα. Έτσι ακούγεται. Δηλαδή αυτές τώρα δεν είναι. Είναι πληροφορίες απλά. Δηλαδή έτσι λέγεται από χοντρέμπορους, από εταιρείες. Λένε ότι θα υπάρξει αργότερα έλλειψη σε αρκετά προϊόντα. Μάλιστα. Πρώτων υλών δηλαδή. Μάλιστα, λοιπόν. Τι να πούμε. Μάνο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Σίγουρα υπάρχει. Εγώ σας ευχαριστώ, να είστε καλά. Υπάρχει καλό κλίμα, το οποίο επιβεβαιώνεται και στην ευρύτερη περιοχή, όπως μας είπε ο Μάνος ο Τυμπάκη. Μακάρι τα πράγματα να εξελιχθούν όπως θα έχουν σχεδιάσει και να μπορέσουν αυτοί οι άνθρωποι όντως να ανασάνουν μετά από μια δύσκολη περίοδο. Και είναι και ένας άκρος οικογενειακός προορισμός εκεί η περιοχή. Πόλος έλξης για εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους. Πάει να το σώσει, μάλλον χιλιάδες επισκέπτες, λέει τώρα η Βάλια στο Τυμπάκι. Νίκο μου, να ξέρεις ότι εγώ δεν πέφτω εύκολα. Πέφτω ηρωικά με αυτό. Είδες τώρα. Λοιπόν. Θα πρέπει να το σκεφτώ. Θα πρέπει να έρθω από εκεί να κάνουμε μαζί μια σύνδεση. Την αγαπά. Θα κάνουμε, Βάλια μου, τι θέλεις. Βέβαια, βέβαια. Ξέρεις ότι σ' αγαπάμε. Και εγώ το ίδιο.